Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την εκπαιδευτική διαδικασία στην περιοχή της Βουδαπέστης. Είναι η δεύτερη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με μια Ελληνίδα εκπαιδευτικό, την κυρία Ράνια Τόρη. Κυρία Τόρη, να σας καλησπέρισω από Ηράκλειο. Γεια σας. Εκπαιδευτικός... Γεια στην όμορφη Κρήτη. Εκπαιδευτικός λοιπόν στη Βουδαπέστη. Ναι. Βοηθάτε εκεί στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σωστά? Σωστά. Η τηλεκπαίδευση. Ασχολούμαστε μόνο με το κομμάτι της γλώσσας, δηλαδή το μόνο μάθημα που κάνουμε είναι η γλώσσα. Διαζώσεις μαθήματα γίνονται στην Βουδαπέστη? Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σχολείο, γιατί εγώ έχω μικρές τάξεις. Ναι. Και γίνονται μαθήματα μέχρι την ένατη τάξη. Ναι. Από την ένατη και μετά γίνεται τηλεκπαίδευση συγκεκριμένα. Όπως γινόταν και, τους προηγούμενους 3 μήνες καραντίνας που είχαμε την Άνοιξη. Αλλά εκεί ήταν όλα κλειστά. Τώρα έχουν αφήσει τις μικρές τάξεις προς το παρόν. Να σας πω και την αλήθεια. Όμως δίνεται και η ευκαιρία σε όποιους δεν μπορούν να έρχονται και φοβούνται να γίνονται και τηλεκπαίδευση και σε μικρότερες τάξεις. Κυρία Τόρη, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Συνεχίζουν ναι. και γίνονται διαζώσεις μαθήματα επειδή δεν υπάρχουν πολλά κρούσματα εντός των σχολικών μονάδων. Για ποιο λόγο έχει πάρθει αυτή η απόφαση? Αυτό συγκεκριμένα, να σας πω, δεν ξέρω να το απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερα κρούσματα από την Ελλάδα. Σήμερα είχαμε πάνω από 6.000. Είναι περιορισμένη μήπως η διασπορά του κορονοϊού εντός των σχολικών συγκροτημάτων ή έχετε κρούσματα και σε μικρά παιδιά? Συγκεκριμένα μία μαθήτριά μου, οικογενειακώς είχαν κορονοϊό, ναι. Η οποία πάει πρώτη δημοτικού, δεν κόλλησε. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διασπορά στα πολύ πολύ μικρά παιδιά, 6, 7, 8, 10 χρονών προς το παρόν. Έτσι δείχνουν οι στατιστικές. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει και συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο έχουν καταγραφεί κρούσματα μέσα σε σχολείο, έτσι δεν είναι? Έχουν κολλήσει παιδάκια. Η διαχείριση αυτών των περιστατικών πώς γίνεται? Δηλαδή κλείνει ένα τμήμα, κλείνει... Ναι, συνήθως σε σχολεία πρωινά, γιατί εμείς είμαστε συμπληρωματικό σχολείο που δουλεύουμε το μεσημέρι. Σαν φροντιστήριο, αλλά δεν είμαστε φροντιστήριο γιατί είναι δωρεάν. Είναι συμπληρωματικό σχολείο, μειονοτικό συγκεκριμένα. Ναι. Είναι η ελληνική ως μειονοτική γλώσσα. Κλείνουν τμήματα από ό,τι ξέρω, αλλά μερικές φορές κλείνει και ολόκληρο το σχολείο. Δηλαδή έχουν κλείσει πολλά νηπιαγωγεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Κλείνει και ολόκληρο το σχολείο για ένα διάστημα 10 ημερών, 2 εβδομάδων. Ναι, 2 εβδομάδες κυρίως. 2 εβδομάδες. Η διαδικασία τώρα της τηλεκπαίδευσης πώς κυλά? Σας ρωτώ γιατί εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και στα γυμνάσια και στα λύκεια έπεσε για 3 μέρες ολόκληρο το σύστημα. Και από την Τετάρτη μπαίνουν και τα παιδιά δημοτικού σε αυτή τη διαδικασία. Εκεί στη Βουδαπέστη υπάρχουν προβλήματα με αυτή την πλατφόρμα? Δεν έχουμε πλατφόρμα συγκεκριμένη. Κάθε σχολείο έχει τη δικιά του πλατφόρμα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα και σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα θα σας πω για τον εαυτό μου, θα μιλήσω. Τους προηγούμενους 3 μήνες που ήμασταν κλεισμένοι, κλειστήκαμε βασικά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έπρεπε να οργανώσουμε τις τάξεις μας σε διαφορετικές πλατφόρμες ο καθένας, ότι το κάθε σχολείο έχει διαφορετική πλατφόρμα, να κανονίσει με τους μαθητές του σε ποια πλατφόρμα επίσης θα μιλάει, είτε μέσω Skype, είτε μέσω Zoom, είτε μέσω Messenger, Viber, όλες τις πλατφόρμες τις δεχόταν το Υπουργείο Παιδείας, αρκεί να γίνονται τα μαθήματα. Αν σας πω ότι δεν χάσαμε ούτε μία μέρα, το πιστέψετε? Δηλαδή η διεύθυνση του σχολείου σας είπε φτιάξε μια πλατφόρμα, φτιάξε πλατφόρμα ξεχωριστή για κάθε τάξη. Μάλιστα. Ναι. Συγκεκριμένα το Edmodo. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ αυστηρά. Σε περίπτωση που δεν κάνεις μαθήματα, έστω και μία εβδομάδα, υπάρχει περίπτωση το καλοκαίρι να σε αφήσουν να κάνεις αυτά τα μαθήματα που έχεις χάσει. Να υπάρξει παράταση της σχολικής διαδικασίας, του σχολικού έτους. Εάν δεν κάναμε μαθήματα, όπως η Ελλάδα, 2 μήνες που δεν κάνανε την προηγούμενη φορά, δεν θα κάναμε το καλοκαίρι διακοπές. Είναι πολύ αυστηρά με το σχολείο. Εδώ στην Ελλάδα έχει τεθεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τις υλικοτεχνικές υποδομές σε κάθε οικογένεια. Δηλαδή, αν κάποια οικογένεια δεν έχει έναν υπολογιστή ή κάποια σύνδεση. Εκεί στη Βουδαπέστη υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν δηλαδή οικογένειες που δεν έχουν.
Σίγουρα. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα μαθητή που δεν έχει. Συνήθως έχουν και μπορεί και 3 και 4 συσκευές μέσα στο σπίτι, γιατί οι γονείς δουλεύουν με τηλεργασία. Αυτό σας ρωτώ. Οπότε όλες οι οικογένειες πάνω κάτω έχουν ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ναι, είναι, ξέρετε τι, ανάλογα και την περιοχή, η Βουδαπέστη είναι μια πρωτεύουσα. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσό του πληθυσμού εργάζεται και έχει τη δυνατότητα να έχει έναν υπολογιστή στο σπίτι. Ναι. Όχι όλες οι οικογένειες φυσικά, εντάξει, δεν θα πω ότι είναι και μια πλούσια χώρα, δεν είναι η Ουγγαρία μια πλούσια χώρα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή δεν χάνουν τα παιδιά τα μαθήματα. Υπό άλλες συνθήκες τώρα στη Βουδαπέστη θα κυριαρχούσε ένα γιορτινό κλίμα με φόντο και τα Χριστούγεννα, σωστά? Είναι από τις ναι. πιο όμορφες περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Το κλίμα τώρα πώς είναι εκεί? Περίεργο. Θα έλεγα τρομακτικό. Ζω 3 χρόνια στη Βουδαπέστη και το λέω και με ταιριάζω, είναι η πρώτη χρονιά που κυκλοφορεί στο δρόμο και δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει αυτή η μαγεία των Χριστουγέννων, τα σπιτάκια στην Βασίλικα, να γίνονται εκδηλώσεις. Ξεκινάνε πάντα από τις 9 με 10 Νοεμβρίου όλα αυτά και φέτος έχουν απαγορευτεί. Αρχίζουν, στολίζουν κάποιες οδούς, okay, αλλά όχι όλη την πόλη. Τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά? Ναι. Προσπαθεί να κρατήσει το λιανεμπόριο. Δεν δίνει τόσα επιδόματα στους εργαζομένους όσο δίνουν στην Ελλάδα, οπότε προσπαθεί να διαχειριστεί κάπως, από ό,τι καταλαβαίνω, την κατάσταση, γιατί με τρομάζει αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση έτσι πως πάει σε όλες τις χώρες αγγίζει τα όρια της φτώχειας. Ο κόσμος σε πόλεις και σε, όπως και εσείς η Κρήτη, Ανά, που είναι τουριστικές περιοχές, είτε είναι νησιά είτε είναι χωριά, εδώ δεν έχουμε θάλασσα, αλλά πόλεις όπως η Βουδαπέστη που ζει αρκετά από τον τουρισμό, θεωρώ ότι οι οικογένειες αυτή τη στιγμή πεινάνε πάρα πολύ. Είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Μάλιστα. Κυρία Τόρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ολοκληρώστε. Να είμαστε όλοι υγιείς. Όχι αυτό, ότι θα θέλω, εύχομαι και όχι μόνο εδώ, αλλά παντού σε όλο τον κόσμο, αλλά και εσείς, να είστε όλοι υγιείς. Και εύχομαι του χρόνου τα Χριστούγεννα να γυρίσουμε κι εμείς τις οικογένειές μας, να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε, να ξανάρθω στην Κρήτη που έχω έρθει και είναι υπέροχη. Να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε λίγο τη ζωή μας διαφορετικά και να τα βλέπουμε λίγο πιο αισιόδοξα, γιατί Μάλιστα. προσπαθούμε όλοι μας. Κυρία Τόρη, να σας ευχαριστήσω. Να είστε όλοι πολύ καλά. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό απόγευμα.